Τώρα, με τον κύριο Πανούση, δύσκολο έχει αναλάβει. Σώματα ασφαλείας, θέμα ασφάλειας, ασφάλεια ως δικαίωμα, αλλά ως κοινωνικό δικαίωμα, αλλά και ασφάλεια με μια βεβαρημένη και αμαρτωλή προϊστορία στη χώρα μας. Δεν θέλω να είμαι εύκολα τιμητής του κυρίου Πανούση. Ωραία, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Όμως και αυτός πρέπει να σταματήσει, κατά τη γνώμη μου, πολιτικές παρεμβάσεις δημόσιες, οι οποίες ξεφεύγουν από τη λειτουργία του ως υπουργού. Βέβαια, σαν πείτε, είναι ένας άνθρωπος μαχόμενος, διανοούμενος. Αλλά τώρα κάτι περί της αριστεράς του, τίποτα, πως το έλεγε, κάτι άλλο πλέει σήμερα. Ωραία. Δεν μπορεί να σε τίποτα αυτά. Τις πολιτικές του παρεμβάσεις. Ναι. Και να πάμε λίγο στο πρακτικό. Χθες υπήρξε μια συγκέντρωση 100 ανθρώπων από το Μουλού Κουκουέ έξω από το Σύνταγμα και πήγανε 8 δημιουργίες στον ΜΑΤ, 5 κλούβες και υπήρχε ένας αστυνομικός αναδιαδηλωτή του Μουλού Κουκουέ, που δεν φαντάζομαι ότι... Προφανώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα της αστυνομίας που αντίκειται στα μέτρα δημοσιονομικού περιορισμού. Δίνει πολλές, πώς το λέμε, υπερορίες στα σώματα ασφαλείας. Βλακώδες είναι, υπάρχει θέμα, μην το συζητάμε τώρα. Βλακώδες, δεν προσφέρει τίποτα αυτό το πράγμα. Ούτε ασφάλεια προσφέρει, ούτε τίποτα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ωραία, αλλά είναι μια εικόνα της κυβέρνησης. Είναι κατά τη γνώμη μου εξαδρανίας σχέδια τα οποία υλοποιούνται και τα οποία δυστυχώς επαναλαμβάνω. Παίζει μεγάλο ρόλο η αφέλεια στην πολιτική. Έχουμε εικόνα σήμερα ένταση του αυταρχισμού στην κοινωνία. Δεν έχουμε. Θυμίζει το Σαμαρά, θυμίζει το Βενιζέλο. Δεν είναι αυτή η κατάσταση τώρα. Παρότι έχουμε προκληθεί μέχρι και με καταλήψεις των γραφείων του Κόκκινου και του γραφείου του Τσίπρα, στην Κουμουνδούρου, από τους ανθρώπους. Ναι, είχαμε και καταστολή και στα πανεπιστήμια, μπήκανε μέσα, σπάσανε παράθυρα. Δεν σπαντάξτε. Ανέμακτες και χωρίς καν προσαγωγές στην ουσία, χωρίς συλλήψεις. Δεν υποτιμώ, εγώ δεν συμφωνώ ότι μπήκε στο πανεπιστήμιο. Σαν αριστερό, με πληγώνει, είμαι σαφής. Δεν θέλω η κυβέρνησή μου να μπει στο πανεπιστήμιο. Παρότι άλλα αριστερά κόμματα στο παρελθόν βάλαν τη δική τους αστυνομία στα πανεπιστήμια μέσα. Εντάξει. Δεν τα αξιομειώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ένταση του αυταρχισμού στη χώρα μας.